μία ξεχωριστή σύνδεση, με μία ξεχωριστή καλεσμένη και με ένα ηχηρό μήνυμα για το κλίμα και την κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση. Βλέπουμε χαρακτηριστική φωτογραφία της κυρίας Βανέσας Αρχοντίδου, αλπινίστρια και πρέσβυρα Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα. Έχει κατακτήσει τις 7 υψηλότερες κορυφές υπήρων του κόσμου. Για το τελευταίο κατόρθωμά της θα μας πει χαρακτηριστικά η ίδια, και θέλοντας να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα για την κλιματική κρίση και για μία άμεση κινητοποίηση πριν να είναι αργά. Πάμε να τη συναντήσουμε και να την ευχαριστήσουμε. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας στην Κρήτη, την οποία την αγαπώ ιδιαίτερα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Είστε ένας άνθρωπος βέβαια ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση, και θέλετε μέσα από τα κατορθώματά σας και τις επιτυχίες σας να στείλετε ένα μήνυμα, ένα ηχηρό μήνυμα, το οποίο έχει ως επίκεντρο... Το βασικό νόημα όλης αυτής της προσπάθειας είναι ότι έχουμε όλη τη δυνατότητα να κάνουμε πράξεις που θα συμβάλλουν στην κλιματική ουδετερότητα, ναι. Και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε αυτές τις πράξεις να τις μάθουμε μέσω της εκπαίδευσης, αλλά και γενικότερα να τις συζητήσουμε, και οι πράξεις αυτές να μπορέσουν να βοηθήσουν και τους πολιτικούς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα. Να σας πω ότι εγώ ως πρέσβυρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα που ανέλαβα αυτή την, θα έλεγε κανείς, τιμή το Μάρτιο του 2021, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ουσιαστικά είναι ο θεσμός ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή βοηθήσει στο να υπάρξουν οι πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, μου έδωσε αυτό το ρόλο, γιατί αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε οι άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη, ναι, είναι να μιλήσουμε στις κοινότητές μας, να μιλήσουμε στη χώρα μας για το ποια είναι τα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αλλαγή. Η αλλαγή θα μπορούσε να είναι το να διαλέξουμε ένα διαφορετικό τρόπο να μετακινούμαστε μέσα στην πόλη. Η αλλαγή θα μπορούσε να είναι η διαφορετική διατροφή την οποία θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Αλλά η αλλαγή μπορεί να είναι και κάτι ακόμα πιο απλό, στο να δείξουμε το ενδιαφέρον μας για το πράσινο περιβάλλον, για την πράσινη ανάπτυξη, και αυτό το ενδιαφέρον να μεταφραστεί ουσιαστικά στην ψήφο, σε οποιοδήποτε κόμμα βεβαίως, δεν μιλάμε κομματικά, στην ψήφο την οποία τελικά θα δώσουμε, στην κυβέρνηση την οποία θα εκλέξουμε, για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να προάγουμε πολιτικές που να συμβάλλουν στην πράσινη ανάπτυξη. Βέβαια, και μέσα από τις διασκέψεις βέβαια, για το κλίμα, συγγνώμη σας διακόπτω, πολιτικοί σε όλο τον κόσμο, σε μια παγκόσμια κλίμα, καθέτουν στόχους. Είναι ρεαλιστικοί από τη μία αυτοί οι στόχοι, και από την άλλη, αν επιτευχθούν, θα υπάρξει αποτέλεσμα? Είναι δύο ερωτήματα τα οποία ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μετέχει, δεν συμμετέχει, δεν γνωρίζει. Να σας πω ότι ουσιαστικά η Ευρώπη έχει αυτή τη στιγμή αποδεχτεί και θέλει να εφαρμόσει την Πράσινη Συμφωνία. Ναι. Η Ευρώπη αυτό που επιδιώκει είναι μέχρι το 2050 να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος, και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι εφικτό αν βοηθήσουμε όλοι μας. Εγώ με την αποστολή μου στην Ανταρκτική αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να στρίψω τα βλέμματα των ανθρώπων και να μπορέσουν να δουν ότι η ήπειρος αυτή είναι ένα μέρος μακρινό, αλλά όμως ρυθμίζει το κλίμα ολόκληρο του πλανήτη. Στην Ανταρκτική ανέβηκα στο υψηλότερο σημείο της Βίνσον, στο όρος Βίνσον. Σωστά, ναι. Σωστά, ναι. Και επίσης πήγαμε σκι στο Νότιο Πόλο, κρατώντας μαζί μου ένα μήνυμα, μια σημαία, η οποία έλεγε ότι θα πρέπει να δράσουμε τώρα για το κλίμα. Είναι ένας τρόπος, όπως σας είπα, να τραβήξουμε τα βλέμματα. Αλλά τελικά η ουσία και η συζήτηση θα πρέπει να γίνει μέσα στο σπίτι μας και όχι σε αυτό το μακρινό μέρος. Διότι μπορεί να βλέπουμε τα πράγματα στην Ανταρκτική να γίνονται και να θεωρούμε ότι δεν μας αφορούν, το λιώσιμο των. Η καταστροφή που ο άνθρωπος επιφέρει χωρίς να βρίσκεται εκεί, όμως τα αποτελέσματα τα βλέπουμε γύρω μας. Είδαμε το καλοκαίρι όχι μόνο τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες πραγματικά μας ταλαιπώρησαν όλους, αλλά είδαμε επίσης και τις πυρκαγιές, οι οποίες ήταν απόρρια αυτής της αλλαγής του κλίματος, γιατί είχαμε πραγματικά από το Μάιο του 2021 και μετά συνθήκες που οδήγησαν. Κυρία Αρχοντίδου, μέσα από την επαφή σας με αυτές τις υψηλές κορυφές σε μια παγκόσμια, σε όλο τον κόσμο, τι ήταν αυτό το οποίο ίσως σας έχει σοκάρει? Μια εικόνα που πραγματικά σας έχει μείνει και θέλετε να την πείτε. Ναι, γενικότερα υπήρχαν πάρα πολλές εικόνες. Δεν είναι μόνο μία. Είναι ένα σύνολο, είναι ένα κολάζ. Αυτό ναι, μπορώ να... Ένα μοσαϊκό εικόνων που σας έχει προβληματίσει. Πραγματικά είδα τους παγετώνες να λιώνουν με απίστευτα γρήγορους ρυθμούς. Και αυτό το οποίο βλέπει κανείς όταν λιώνει ένας παγετώνας είναι όχι μόνο τον πάγο ο οποίος φεύγει από το βουνό, αλλά βλέπει επίσης ένα άνυδρο τοπίο που μένει πίσω. Και μάλιστα έτσι μπορεί κανείς να καταλάβει πού βρισκόταν ο παγετώνας πριν από κάποια χρόνια και πού έχει φτάσει στην παρούσα στιγμή. Είναι σαν το βυθό της θάλασσας, αυτό το οποίο βλέπει κανείς όταν λιώνουν τα χιόνια και από κάτω εμφανίζεται ουσιαστικά το έδαφος ξερό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο όλο και συχνότερα, και δεν είναι κάτι που το βλέπουμε σε μέρη μακρινά του, μπορούμε να το δούμε και πολύ κοντά στην Ευρώπη, μπορούμε να το δούμε στις Άλπεις, μπορούμε να το δούμε στα δικά μας τα ελληνικά βουνά, που σε κάποιες περιοχές είναι πάρα πολύ εμφανές ότι το χιόνι έχει σταματήσει να βρίσκεται σε σημεία τα οποία υπήρχε και στην Κρήτη ακόμα. Και στην Κρήτη. Οι επιστήμονες εδώ σε τοπικό επίπεδο, ξέρετε, χιόνισε αρκετά. Συγγνώμη σας διακόπτω, χιόνισε αρκετά το προηγούμενο διάστημα και βγήκαν κάποιοι επιστήμονες και μέσα από την εκπομπή μας. Τι τόνισαν? Ελάτε να το χαρούμε, να το δούμε, να το αγγίξουμε όσο το έχουμε, καθώς σε μερικά χρόνια, σύντομα, σε μερικά χρόνια ίσως να μην το έχουμε τόσο εύκολα. Καμιά φορά οι άνθρωποι αυτό που βλέπουν είναι τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως είχαμε και εμείς εδώ στην Αθήνα, γιατί από την Αθήνα σας μιλάω, ναι. Είδαμε πολύ χιόνι και είπαν ότι τι μας μιλάτε για την κλιματική αλλαγή, αφού πλέον βλέπουμε χιόνι μέχρι και το κέντρο της Αθήνας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά τα φαινόμενα είναι κάτι το οποίο πραγματικά μπορεί να φαίνεται ότι είναι αντικρουόμενα αυτά τα οποία λέγονται και αυτά τα οποία γίνονται, ναι. Αλλά τελικά είναι οι απρόβλεπτες αυτές καιρικές συνθήκες, είναι αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα και αυτά σημάδια της κλιματικής αλλαγής. Δεν σημαίνει ότι έχει αρχίσει το κλίμα να γίνεται ψυχρότερο, απλά αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα συμβαδίζουν με την αποσταθεροποίηση που συμβαίνει σε όλες αυτές τις περιοχές, όπως είναι και οι πολικές ζώνες. Επόμενος μεγάλος στόχος, και με αυτό να κλείσουμε. Ποιος είναι? Της κυρίας Αρχοντίδου. Για μένα ο στόχος μου πλέον, έχοντας ανέβει στις 7 υψηλότερες κορυφές των υπήρων του κόσμου, δηλαδή στο υψηλότερο σημείο της κάθε υπήρου, είναι να μπορέσω να πηγαίνω σε περιοχές οι οποίες πλήττονται από τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής και γενικότερα να δείξω περιοχές που το περιβαλλοντικό τους πρόβλημα θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο εμφανές και θα πρέπει να αναδειχθεί, ώστε να το δούμε όλοι και να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε και να δράσουμε πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, με το καλό να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.